Είμαστε τα νιάτα και θέλουμε ζωή! Έξω οι γέρες από την αυλή! Είμαστε τα νιάτα και θέλουμε ζωή! Έξω οι γέρες από την αυλή! Είμαστε τα νιάτα και θέλουμε ζωή! Έξω οι γέρες και από την αυλή! Είμαστε τα νιάτα και θέλουμε ζωή! Αμέσως κινητοποιηθήκαμε και σαν πρώτη ενέργειά μας, σαν σχολική κοινότητα, κάναμε έγγραφο στους αρμόδιους φορείς για την απομάκρυνση των εντολών, γιατί ξέρουμε πόσο επιβλαβής είναι για την υγεία των παιδιών. Όπως και άλλο το σχολείο, σαν πρώτο στο και βασικό σκοπό, έχει τη διαφύλαξη της υγείας των παιδιών. Και κάνει και η πολιτεία και ο Δήμος και όλοι μας, και εμείς σαν σχολική κοινότητα και ο Δήμος και η Σύλλογος Γονιών, τα πάντα πρώτα να διαφυλάξουν την υγεία των παιδιών. Καθαριότητα σε όλα αυτά. Αν λοιπόν πρώτο στο σκοπό η υγεία των παιδιών κινδυνεύει από εξωγενείς παράγοντες, αυτές είναι και τις κεραίες και τις λιχωρίες, τηλεφωνίες. Άρα εμείς ό,τι όλο άλλο κάνουμε είναι περιττό. Άρα λοιπόν πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό που λέγεται υγεία των μαθητών και το βασικό, και ο Σύλλογος Γονέων καλά το έκανε, είναι να απομακρυνθούν αυτές οι κεραίες που γνωρίζουν πόσο επιβλαβής είναι. Άρα έχουμε σαν αυτό το βασικό σκοπό η υγεία των μαθητών και αφού μας ενημέρωσαν οι γονείς, κάναμε αυτές τις ενέργειες. Κάναμε τα έγγραφά μας μαζί με το Σύλλογο Γονιών, πήγαμε και στις εισαγγελίες. Και η αποφασιστική και αγωνιστική στάση των κατοίκων έχει αποτελέσματα. Διαδήλωση.
Βοηθάμε με την αστυνομία στο έργο της. Πού είναι από εκεί μέσα, ποιος είναι. Δείτε. Τα στενοχώρια του. Είναι άρρωστο. Για να μην πάει αυτόχορο. Τώρα κατάλαβα. Ναι. Η διοκτήτρια. Η διοκτήτρια. Είναι άρρωστο. Είναι πάει αυτόχορο. Είναι έτσι πήγε και 5-5 τώρα. Έτσι με τις αμαρτίες που έχει. Είναι άρρωστο, παιδιά. Αυτή είναι μια δικαιολογία για να μην πάει αυτόχορο. Όχι, η διοκτήτρια του κτηρίου που είναι κεραίες μάλλον. Μάλλον αυτό έγινε. Κάτσε το πράγμα. Μόλις φύγει η κυρία, θα φύγει και το αστυνομικό για αυτόφορο. Καλά πάμε, παιδιά, καλά πάμε. Εντάξει. Φύγει για αυτόφορο και θα την πάρουν και εκείνοι. Θα την πάρουν πρώτα εκεί για να τελειώσουν. Μου να ξέρει τι θα γίνει, μου και μετά θα πάνε στο αυτόφορο. Πάμε εγώ να το όνομα. Καλό, μίλησε να με τσουκρατήσουν εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω. Αυτοί είναι οι εργάτες. Ναι. Και μετά από όλη τη φασαρία ξαναδόθαν να ξαναβάλουν. Να τι σβήσουν οι εργάτες. Αλλά ήθελα να αποσυνδέσουν, φαίνεται, μόνο τα καλώδια. Okay. Οπότε ο στόχος είναι να μπουν μέσα με τα μηχανήματα, έτσι είναι. Πώς είναι πονηρό. Μάλλον έτσι είναι, αλλά τι θα κάνουμε. Ναι, φυσικά είναι πονηρό. Αλλά τι κάνουμε εμείς αυτή την περίπτωση. Πάει και να κράξουμε τώρα. Πώς αρρώσεις αυτή, έτσι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Καλή ήταν, ναι. Κάλυψη είναι αυτή, για να μπορείς να ξεκλήγει το αυτόχορο. Γι' αυτό λέω, να πάμε μετά από το στενοχώρο. Δεν ξέρω όμως τι, ο νομικός που ήταν εδώ πέρα, τι μας συμβουλεύει. Πάντως, όχι, θα τα καταφέρουμε, εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Δεν νομίζω. Κάτσε πολύ, έπρεπε να κλείσουμε το δρόμο εδώ. Πρέπει συμβολικά να κλείσουμε το δρόμο. Μια σωστή δουλειά αυτή η γυναίκα δεν έχει κάνει. Να το βάλουμε όλα, τι. Μπράβο! Και για Όσκαρ! Κοιτάτε τι κάνουν οι κερές! Αυτή σέβεται την υγεία μας! Τα παιδιά που είναι δίπλα σχολεία τα σέβεται! Είναι ασέβαση! Και εμάς! Γιος! Μπράβο! Όσκαρ, για Όσκαρ!